Στο λόγο, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Έχουμε συνεδριάσει τώρα τρεις μέρες με ηρεμία. Ναι. Λοιπόν, θα βρούμε τη λύση. Απλώς θέλω να σας πω, με συγχωρείτε. Άλλαξε το επίπεδο. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Έχει ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Δένδιας. Ναι, και μετά ήταν να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Εάν εσείς πάρετε το λόγο, θα ζητήσει και ο κύριος Τσίπρας μετά να απαντήσει και πιθανόν μετά να ξαναζητήσετε εσείς. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Σαφώς και ενδιαφέρουν και το κοινοβούλιο και τους πολίτες. Σαφώς και ενδιαφέρουν και τους... Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να συνεννοηθούμε. Σαφώς έχουν αναπτυχθεί θέματα τα οποία ενδιαφέρουν το κοινοβούλιο και τους πολίτες και απαιτούν και απάντηση. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι εφόσον θα απαντήσετε, αν ο κύριος Τσίπρας κρίνει, παρότι δεν έχει χρόνο δευτερολογίας, θα πρέπει να ξαναμιλήσει. Επ' αυτού λοιπόν συμφωνούμε. Λοιπόν, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Έχετε το λόγο για τρία λεπτά για την παρέμβαση που θέλετε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί η κόμμα... Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε Λαβαζάνη, εάν... Κύριε Λαβαζάνη, παρουσία του Προέδρου σας δεν υπάρχει λόγος στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Μετά τον κύριο Βενζέλο, αν χρειαστεί ο κύριος Τσίπρας, κύριε Πρόεδρε, αυτό παρότι έχει εξαντλήσει τον χρόνο του... Κύριε Πρόεδρε, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Κύριε Λαβαζάνη, λοιπόν, παρακαλώ, ολοκληρώσαμε το διαδικαστικό. Επιτρέψτε μου, ολοκληρώσαμε το διαδικαστικό. Θα έχει μία παρέμβαση τριών λεπτών ο κύριος Βενζέλος. Και αν χρειαστεί ο κύριος Τσίπρας, θα απαντήσει. Καθίστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Βενζέλο, έχετε το λόγο μου τόσο πολύ. Μην φοβάστε το λόγο μου τόσο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Δεν περίμενα ότι μπορεί η κομματική πρόωρη αλαζονία να οδηγήσει σε τέτοιου βαθμού ατοπήματα. Ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως, από το βήμα της Βουλής, δεν σας αξίζει ο ρόλος αυτός. Δεν σας αξίζει προσωπικά, ειλικρινά. Δεν σας αξίζει. Λοιπόν, αφήστε, ακούστε την αλήθεια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς. Λοιπόν, εδώ συνέβη, κύριε Λαφαζάνη, να χτυπιέστε. Κύριε Βενζέλο, θα πω αυτά που έχω να πω. Να χτυπιέστε ως καπόδι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως, ούτε λίγο ούτε πολύ, με τρόπο δημοκρατικά και θεσμικά προκλητικό, πρωτοφανή και αδιανόητο, υπονόμευσε ανοιχτά και απροκάλυπτα το εθνικό συμφέρον, υπονόμευσε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας στην τελική φάση της πορείας εξόδου από το μνημόνιο, την Τρόικα και την κρίση. Θέλησε να παρεμποδίσει την κυβέρνηση να συνάψει την οριστική συμφωνία εξόδου σε σχέση με το χρέος και σε σχέση με την επιστροφή της χώρας στην ομαλότητα, γιατί προφανώς ενοχλείται βαθιά από την ιδέα ότι χάνει το παιχνίδι του, το μνημόνιο και την Τρόικα. Έβλαψε συνειδητά το εθνικό συμφέρον ενώπιον και των θεσμικών πιστωτών και των αγορών. Έβλαψε τον Έλληνα, τις προοπτικές του, τον άνεργο, κάθε επιχείρηση, έβλαψε τα πάντα, την εθνική οικονομία και την εθνική υπόθεση. Και για να το κάνει αυτό, εκβίασε ανοιχτά την Βουλή και τους θεσμούς. Προσέβαλε τον ενεργεία Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κάωρο Παπούλια, τον ταπείνωσε, τον ευτέλισε ως σύμβολο της Εθνικής Ενότητας και έκανε και το μείζον ατόπιμα να στηρίξει όλους τους εκβιαστικούς υπολογισμούς του στις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Γιατί οι ψήφοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης του συνταγματικού τόξου είναι πολύ λιγότεροι από τους 121 που απαιτούνται. Ας τους μετρήστε, να δείτε σε τι επίπεδο αθροίζονται οι ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της ΔΙΜΑΡ. Και θα δείτε ότι δεν προκύπτει ο μαγικός αριθμός 121. Εκβιάζεται συνειδήσεις, ταπεινώνετε θεσμούς, πλήρετε το συμφέρον της χώρας. Φοβάστε την έξοδο από την κρίση,
δεν έχετε στρατηγική, δεν έχετε συμμάχους, δεν έχετε προοπτική. Αυτό που έκανε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, γράψτε το, θα το θυμηθείτε. Είναι η καμπή η οποία θα οδηγήσει τον ελληνικό λαό στο να συνειδητοποιήσει ποιο είναι το πραγματικό δίλημα και ποια είναι η εθνική επιλογή.